in realtà animale. Buono. Altra cosa mi ha la bella all'estero. Una realtà che dopo. Posso essere il capraxis, con una chiedi parametro capo salva. Potrei dire e το μας βγάζει την περιγραφή της εντολής, το τι παραμέτρους έχετε, αν προχωρήσουμε. Μας λέει εδώ πέρα ότι κάθετος α κάνει το εξής, κάνει τις εξής εντολές, πράξεις. Όλες αυτές εδώ οι πράξεις γίνονται με την εντολή set κάθετος α. Σε okay με αυτό. Αν έχετε κάποια άλλη απορία, πείτε ότι μην ξεκινήσουμε το δεύτερο εργαστήριο. Όχι, οπότε ξεκινάω και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στην εργαστηρική άσκηση 2. Λοιπόν, σε την προηγούμενη εργαστηρίο θα συνεχίσουμε να γράφουμε αρχεία scripting σε Windows, πράγματα δηλαδή. Αυτή τη φορά θα μάθουμε λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη θα μάθουμε την εντολή set local. Όσοι από εσάς έχετε μια οικειότητα με τον προγραμματισμό, π.χ. σε C ή σε C++, ξέρετε ότι κάθε μεταβλητή έχει ένα όριο μέσα στο οποίο ορίζεται. Για παράδειγμα, μια μεταβλητή μπορεί να είναι global και όλες οι συναρτήσεις ενός προγράμματος να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Το default, δηλαδή αυτό που είναι προκαθορισμένο σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού, είναι η κάθε μεταβλητή να ορίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο έγκρος, π.χ. σε μια συνάρτηση. Οπότε, πολλές φορές η μεταβλητή αυτή διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται κτλ. Έχει διαφορετική τιμή σε κάθε μία από τις συναρτήσεις ενός προγράμματος. Στα Windows λοιπόν, στο Windows Scripting. Ένα λεπτάκι, στα χέρια μου φέρω τελεστές που αφορούν για μόνο συνάντησης. Ναι, όχι, αλλά μπορείς να βάλεις τις κλασικές πράξεις operators, ό,τι έχει ας πούμε σχέση, όταν γράφει operator, πάει να πει ότι γίνεται κάποια πράξη. Οπότε μπορεί να βάλεις αυτές και τα shift. Είναι ένα είδος πράξης, καθώς το shift στα δεξιά, ας πούμε, ή στα αριστερά, είναι πολλαπλασιασμός διαίρεσης αντίστοιχα κτλ. Λοιπόν, συνεχίζω. Στα Windows, λοιπόν, στο scripting έχουμε, συμβαίνει το αντίθετο, όλες οι μεταβλητές είναι ορισμένες ως global, ας το πω έτσι, δηλαδή, όταν εμείς αλλάζουμε μία μεταβλητή, π.χ. περιβάλλοντος, στο πρόγραμμά μας, αυτή θα αλλάξει σε όλο το σύστημα. Πολλές φορές αυτό δεν το θέλουμε, γιατί είτε θέλουμε να τρέξουμε κάτι εμείς τοπικά στο πρόγραμμά μας και δεν θέλουμε να επηρεάσουμε το υπόλοιπο σύστημα, οπότε θα πρέπει να απομονώσουμε αυτή τη μεταβλητή, ώστε να έχουμε την τιμή της μόνο στο πρόγραμμά μας, χωρίς να μεταβάλουμε
την Global Committee. Αυτή η εντολή, η οποία κάνει το αντίστοιχο αυτό που είπα, είναι η Set Local. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι κάνει η Set Local, θα προχωρήσουμε στο C1, το οποίο μας λέει να κατασκευάσουμε ένα script, το οποίο με την εντολή Set Local θα αλλάζουμε την τιμή μιας μεταβλητής περιβάλλοντος και να δούμε αν επηρεάζεται ή όχι η τιμή της. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Υπάρχει μεγαλύτερη δόνα του σειρά. Okay. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κλασικό echo, το οποίο αποσιωπεί στην ουσία το command line στο να τυπώνει τις ίδιες εντολές που κληρονομούμε. Έχουμε μία εντολή set, η οποία ορίζει τη μεταβλητή message με αυτούς τους χαρακτήρες, αυτό το αλφαρμητικό. Και στη συνέχεια, έχουμε την εντολή set local. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Όταν εμείς έχουμε τρέξουμε την εντολή set local, μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή της μεταβλητής περιβάλλοντος username. Για παράδειγμα, εάν τρέξουμε την εντολή set θα παρατηρήσουμε ότι η μεταβλητή username έχει όνομα lab, δηλαδή είναι το username των Windows. Οπότε, όταν εμείς κάνουμε set στη μεταβλητή username την τιμή Δημήτρης, θα πρέπει αυτή η μεταβλητή περιβάλλοντος εδώ να αλλάξει. Οπότε, ό,τι βρίσκεται μέσα στο εύρος set local και end local, τροποποιείται μόνο από το πρόγραμμά μας. Οπότε, θέλοντας αυτό το script, θα δούμε ότι στην πρώτη περίπτωση γίνεται echo η τιμή Δημήτρης και στη δεύτερη περίπτωση γίνεται echo η τιμή Love. Αυτό έγινε διότι εμείς ορίσαμε την τιμή Δημήτρης μέσα στο set local και end local. Οπότε αυτή επηρέασε μόνο αυτό το κομμάτι, η αλλαγή δηλαδή επηρέασε μόνο αυτό το κομμάτι. Στη συνέχεια όταν κάναμε echo την τιμή της μεταβλητής, πήρε αυτή που είχε από το περιβάλλον, δηλαδή το username των Windows που είναι lab. Έχουμε κάποια πορεία ως εδώ. Και προχωράω. Μία ακόμη παράμετρος που ορίζεται με τη set local είναι η enable delayed expansion. Αυτή η εντολή, αυτή η παράμετρος στην ουσία κάνει το εξής. Όταν εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, π.χ. το C2, που έχουμε επόμενο. Η μηχανή, το σύστημα, τέλος πάντων, το πρόγραμμα που τρέχει αυτό το script, κάνει το εξής. Όταν εμείς ορίζουμε τη μεταβλητή variable, var, στην ουσία, ως before, πάει και αλλάζει σε όλο το πρόγραμμά μας, σε όλο το κορμό δηλαδή του προγράμματός μας, τη τιμή της με αυτή, ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεται. Δηλαδή αλλάζει καθολικά τη τιμή της, αν δεν ορίσουμε δηλαδή αυτή την παράμετρο,
η τιμή αλλάζει καθολικά και παίρνει την τιμή default σε όλο το πρόγραμμά μας. Με αποτέλεσμα, εάν εμείς τρέξουμε αυτό το πρόγραμμα χωρίς να κάνουμε enable το delayed expansion, η τιμή θα είναι before και αυτή η if θα επιστρέψει τη συνθήκη ψευδής. Οπότε δεν θα δούμε κάτι εκτυπωμένο. Αυτό νομίζω ότι το έχει το delay ένα CMD. Οπότε θα το ανοίξω εδώ δίπλα να δείτε τις διαφορές. Λοιπόν, αυτό είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο δεν περιέχει την εντολή παράμετρο enable delayed expansion. Οπότε, εάν τρέξουμε εμείς λέει ναι, δούμε ότι το πρόγραμμα πάει απευθείας στους και τερματίζει. Επομένως, η ΕΕΠ αυτή δεν ήταν αληθή στη συνθήκη και δεν τυπώθηκε το μήνυμά μας. Σε άλλη περίπτωση, όταν θα κάνουμε το delayed expansion, δούμε ότι η ΕΕΠ αυτή γίνεται αληθής, οπότε η τιμή variable άλλαξε εδώ και έγινε after. Οπότε έχουμε if after ίσον με after που αληθεύει τη συνθήκη. Λοιπόν, προχωράμε. Σε ένα ακόμα παράδειγμα, σχετικά με την Enable Delayed Expansion, πρέπει να κατασκευάσουμε ένα CMD, ένα αρχείο Files 1, το οποίο θα δείχνει τα αρχεία που περιέχονται μέσα σε ένα φάκελό μας. Λοιπόν, αυτό το αρχείο το έχω έτοιμο, εδώ. Περιγράφουμε στην ουσία από το PDF. Ο σκοπός του είναι να μαζίξει όλα τα αρχεία που περιέχονται μέσα σε ένα φάκελο. Αυτός ο τελευταίος εδώ δείχνει ότι θέλουμε όλα τα αρχεία από το φάκελο. Επομένως, εάν τρέξουμε ότι περιέχει μόνο myfile.txt. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο φάκελος έχει μέσα όλα αυτά τα αρχεία, αλλά μας βγάζει μόνο το τελευταίο. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε ενεργοποιήσει το παράμετρο Enable Delayed Expansion. Οπότε, σε δύο, στο επόμενο δηλαδή παραδοθέω, θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα ενεργοποιήσουμε λοιπόν την παράμετρο. Όχι εδώ. Ενεργοποιούμε λοιπόν την Enable Delayed Expansion. Έτσι η λίστα αυτή κάθε φορά δεν διαγράφεται. Προστίθεται δηλαδή στο πρόγραμμα και έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι επιστρέφει όλα τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στο φάκελ, το ζητούμενο. Λοιπόν, προχωράμε στο 4. Όταν βάζουμε τη local, ναι, όταν ενεργοποιούμε την Enable Delayed Expansion, ουσιαστικά, ας το δείξω στο προηγούμενο, γιατί φαίνεται καλύτερα, ουσιαστικά η μηχανή η οποία εκτελεί αυτό το script, το εκτελεί σειρά προς σειρά, δηλαδή ξεκινάει από αυτή τη σειρά, συνεχίζει σε αυτή τη σειρά, οπότε,
κάνει, εδώ βάζει τη τιμή before στην μεταβλητή, οπότε όταν η μεταβλητή, όταν γίνει αυτή η συνθήκη εδώ, θα έχουμε αληθή συνθήκη. Οπότε στη συνέχεια πάει σε αυτή τη σειρά, η συνθήκη, η μεταβλητή παίρνει την τιμή after και συγκρίνοντας το after με το after, θα γίνει πάλι αληθής, θα εκτυπωθεί το μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν βάλουμε αυτό, το πρόγραμμα, η μηχανή η οποία εκτελεί αυτό το script, δεν θα πάει σειρά προ σειρά. Θα κάνει το εξής. Μόλις δει ότι η μεταβλητή παίρνει την τιμή before, θα πάει, θα ψάξει σε όλο το πρόγραμμα καθολικά και θα αντικαταστήσει τη μεταβλητή με αυτή τη τιμή. Επομένως, η if θα έχει την τιμή before, αλλά εδώ αυτή η αλλαγή δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν θα πάρει την τιμή after, θα πάρει την τιμή before. Οπότε αυτή η συνθήκη εδώ θα είναι ψευδής και εδώ θα δούμε το μήνυμα. Οπότε αν έχετε να κάνετε πράγματα που αλλάζει συνέχεια η μεταβλητή, καλό είναι να βάζετε, να ενεργοποιείτε την παράμετρο Enable Delayed Expansion. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στο set 4. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο, ένα script, το οποίο θα κάνει το εξής. Εάν του δώσουμε εμείς μια παράμετρο, θα ξεκινάει από έναν αριθμό και θα μετράει αντίστροφα μέχρι να μειωθεί ο αριθμός και να φτάσει στο 0. Σε αν δεν του δώσουμε παράμετρο, θα πρέπει το script να ζητάει είσοδο από το χρήστη. Όπως από το πρόγραμμα που θυμόμαστε, να ζητήσουμε μια τιμή από το χρήστη input, πρέπει να κάνουμε set την παράμετρο P. Οπότε, στην πρώτη περίπτωση, αν δοθεί ως παράμετρο, αν δηλαδή η παράμετρος μας έχει τον αρχικό αριθμό των φοιτητών, ελέγχουμε με μία if, εάν υπάρχει, δηλαδή στην ουσία εμείς κάνουμε το εξής. Με το που ξεκινάει το πρόγραμμα, αποθηκεύουμε σε μία δική μας μεταβλητή την τιμή της παραμέτρου, της πρώτης παραμέτρου. Εάν στη συνέχεια δούμε, κάνουμε μία if, η οποία ελέγχει αυτή την τιμή της παραμέτρου, για να δει εάν είναι 0, εάν είναι κενή δηλαδή, όχι 0, αν ισχύει αυτή η συνθήκη, δηλαδή εάν η μεταβλητή αυτή είναι ίση με το κενό, σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έβαλε παράμετρο. Οπότε, εμείς δεν θέλουμε όμως αυτό, θέλουμε το αρνητικό του, δηλαδή εάν υπάρχει παράμετρος, να πάει στο next. Το next, όπως είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο, είναι label. Οπότε, το πρόγραμμά μας, εάν υπάρχει παράμετρο, συνεχίζει από εδώ, από αυτό το κομμάτι και περνάει την ερώτηση την οποία ο χρήστης ρωτάται για τον αριθμό των φοιτητών. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν η συνθήκη αυτή δεν είναι αληθής, που σημαίνει δηλαδή ότι ο χρήστης δεν έβαλε παράμετρο στο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα θα ζητήσει τον αριθμό των φοιτητών και θα τον αποθηκεύσει στην ίδια μεταβλητή. Συνέχεια ορίζουμε τα δύο μηνύματά μας. Το ένα μήνυμα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι φοιτητές, οπότε τυπώνουμε πόσοι απομένουν. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχουν άλλοι φοιτητές στην τάξη. Με before, με τη loop που κάνουμε εδώ πέρα, στην ουσία μειώνουμε με βήμα μείον 1, δηλαδή γίνεται κάθε φορά μείωση του αριθμού της μεταβλητής κατά 1. Οπότε, μόλις γίνει η μείωση, εκτυπώνουμε το μήνυμα
ότι έμειναν κάθε φοιτητές στην τάξη. Όταν τελειώσει η ΦΟΡ, θα πει ότι δεν έχει μείνει κανένας φοιτητής και ότι αυτή η μεταβλητή είναι μηδέν. Οπότε είναι περιττό να κάνουμε κάποια άλλη σύγκριση, οτιδήποτε, αρκεί να εκπληρώσουμε το μήνυμα ότι δεν έμειναν άλλοι φοιτητές στην τάξη. Θα το τρέξω για να δούμε. Αρχικά θα το τρέξω χωρίς παράμετρο. Μου ζητάει τον αριθμό. Θα βάλω. Οπότε, ναι, είπε ότι υπάρχουν 5, 4, 3, 2, 1 και τέλος ότι δεν υπάρχουν άλλοι φοιτητές στην τάξη. Όταν θα το τρέξω με παράμετρο, παραδείγματος χάρη 3-6 φοιτητές, θα κάνει το ίδιο, αυτή τη φορά δεν θα μας ρωτήσει, θα ξεκινήσει από το 6 μέχρι το 9 φοιτητές. Έχετε κάποια πορεία μέχρι εδώ. Προχωράω. Λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε πώς μπορούμε να απομονώσουμε ένα τμήμα ενός αλφαρμητικού. Για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα αλφαρμητικό, θέλουμε να εμφανίσουμε ένα τμήμα του, μπορούμε με την άνω κάτω τελεία και το σημαδάκι της περιφρουμένης να ορίσουμε ένα νούμερο από το οποίο θα ξεκινήσει στην ουσία να κόβεται η μεταβλητή. Οπότε, δώσω ένα παράδειγμα σε... Λοιπόν, αν για παράδειγμα έχουμε το χαρτονικό Δημήτρης, αν εμείς μέσα στο Δημήτρης βάλουμε, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η μεταβλητή μας, θα κάνουμε Δημήτρης πάνω κάτω τελεία, μαδάκι της προσπομένης. Για παράδειγμα, 2 πούμε ότι θα ξεκινήσει από εδώ, από το δεύτερο δηλαδή χαρακτήρα, θα συνεχίσει μέχρι να σταματήσει η μεταβλητή. Δηλαδή, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό εδώ. Εάν βάλουμε αρνητική τιμή, δηλαδή βάλουμε μείον 2, κάνει το ανάποδο, θα αρχίσει να μετράει από το τέλος 2 χαρακτήρες. Οπότε, από εδώ, θα μείνει μόνο αυτό εδώ. Σε περίπτωση που εμείς θέλουμε να προσδιορίσουμε πλέον το κομμάτι που θέλουμε να αποκτήσει, μπορούμε να βάλουμε κόμμα, το μέγεθος, δηλαδή το σύνολο των χαρακτήρων που θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή, αν βάλω εγώ για παράδειγμα 3, ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, από το δεύτερο χαρακτήρα από εδώ δηλαδή, και μετρώντας σύνολο 3 χαρακτήρες, 1, 2, 3, θα κρατήσει αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, αν βάλουμε ας πούμε μείον 2, βάλω μείον 4, 3, ξεκινήσει από το τέταρτο χαρακτήρα του τέλος, αυτό δηλαδή, και 3 χαρακτήρες, 1, 2, 3. Αυτό.
αυτά. Ο ΑΠΑ3 μας ζητάει να δώσουμε echo path. Αυτό δεν έχει χαρακτήρα νέας γραμμής, δηλαδή είναι ένα ολόκληρο αλφαρμητικό, δηλαδή είναι σε μία ευθεία κοινώς, απλά φαίνεται έτσι επειδή τελειώνει το command line. Μέσα αυτό το path περιέχονται όλοι οι φάκελοι του συστήματος Windows. Λοιπόν, εδώ μας λέει να θυματοποιήσουμε κάποια αλφαρμητικά από αυτή τη μεταβλητή, τη μεταβλητή path. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, είναι εύκολο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να απομονώσουμε μόνο αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το 0, από τον πρώτο χαρακτήρα, ας πούμε, και να μετρήσουμε πόσοι είναι σύνολο οι χαρακτήρες, να κόψουμε εκεί το αλφαρμητικό μας. Λοιπόν, προχωράω πιο κάτω. Πιο κάτω μιλάει για επεκτάσεις πλοίου. Ουσία, το command line των Windows έχει κάποιες επεκτάσεις. Για να ενεργοποιήσουμε αυτές τις επεκτάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πάλι την εντολή set local και με την παράμετρο enable extensions. Αυτές οι extensions, οι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται, γράφονται στο PDF, είναι επεκτάσεις που εμφανίζουν ότι έχουν κατάλογο, την ερμηνεία, την ώρα κτλ. Από ό,τι θυμάμαι, θα δούμε μόνο τη random σε το PDF. Λοιπόν, ναι, είναι η random, θα το δούμε στο C5. Αυτό μας ζητάει να κατασκευάσουμε ένα script και μέσω της επέκτασης random να έχουμε μια τυχαία τιμή, να πάρουμε δηλαδή μια τυχαία τιμή του συστήματος, να την αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή και στη συνέχεια να γίνεται ένα loop και μέσα αυτό το loop ο χρήστης θα πληκτρολογεί αριθμούς. Το πρόγραμμα θα αποκρίνεται ανάλογα και αν είναι μεγαλύτερος αριθμός θα λέει ότι έδωσε μεγαλύτερη τιμή, αν είναι μικρότερος, μικρότερη τιμή και αν είναι ο ίδιος θα εμφανίζει το μήνυμα σε χαρακτήρα των δίκες και θα κλείνει. Θα δούμε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, για να ενεργοποιήσουμε είπαμε, την επέκταση, χρησιμοποιούμε την εντολή set local. Χρησιμοποιούμε την εντολή set local με παράμετρο enable extensions. Οπότε πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δυναμική μεταβλητή random. Οπότε αυτή η μεταβλητή θα μας δώσει ένα τυχαίο νούμερο το οποίο εμείς θα το αποθηκεύσουμε στην μεταβλητή random value. Εδώ κάνω echo τη μεταβλητή για να βεβαιωθούμε ότι είναι σωστό το πρόγραμμα, ότι τρέχει σωστά. Λοιπόν, στη συνέχεια κάνουμε set τρεις μεταβλητές με τα μηνύματά μας. Δημιουργώντας ένα label, είναι ένα εύκολο τρόπο να κάνουμε ένα loop. Οπότε, ορίζουμε την αρχή του loop εδώ, το όνομά του δηλαδή, σε αυτό το label, κάνουμε είσοδο από το χρήστη του αριθμού, δηλαδή ζητάμε από το χρήστη να δώσει έναν αριθμό και στη συνέχεια έχουμε τρεις συνθήκες
σύγκρισης, η οποία συγκρίνει τον αριθμό που έδωσε ο χρήστης σε κάθε loop με την τυχαία αυτή τιμή που δημιουργήθηκε από το σύστημα, τη random δηλαδή. Εάν δείτε, αυτή εδώ είναι οι τελευταίες σύγκρισης, δηλαδή είναι το equal, είναι το less και το greater. Οπότε, αυτή η ισοδυναμή με το διπλό ίσον, δηλαδή εάν ο αριθμός είναι ίσος με τον τυχαίο αριθμό, αυτή η ισοδυναμή με το μικρότερο, δηλαδή εάν ο αριθμός είναι μικρότερος από τον τυχαίο αριθμό, αυτή η ισοδυναμή με το μεγαλύτερο, οπότε λέει αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον τυχαίο αριθμό. Όπως βλέπουμε εδώ, η συνθήκη αυτή, αυτό το κομμάτι δηλαδή κώδικα, επαναλαμβάνεται συνέχεια, δηλαδή ξεκινάει το label και στο τέλος έχουμε go to ξανά στο ίδιο label. Οπότε έχουμε μία ατέλειωτη επανάληψη εδώ, η οποία τελειώνει μόνο εάν ο αριθμός είναι ίσος, όπου εδώ έχουμε μία go to και μας πάει στο label end, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα. Οπότε η έξοδος από αυτό εδώ το loop βρίσκεται μόνο στην πρώτη συνθήκη, όταν αυτή είναι αληθής. Πράγμα να τρέξουμε. Βλέπουμε εδώ ότι το σύστημα δημιούργησε ένα τυχαίο αριθμό, 6121. Αν, για παράδειγμα, τελειώσω και το ξανατρέξω, θα δούμε ότι βγάζει άλλο τυχαίο αριθμό, τον 16.322. Όταν εμείς θα βάλουμε έναν αριθμό, π.χ. το 1, μας πει ότι δώσαμε ένα μικρότερο αριθμό. Αυτό θα ισχύει για όλες όσες και να είναι αυτές. Αν βάλουμε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτή, π.χ. το 17.000, μας πει ότι δώσαμε έναν μεγαλύτερο αριθμό. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει το πρόβλημα είναι να βάλουμε για το loop δηλαδή, είναι για τιμή, 3,6. Οπότε μας εμφανίζει το μήνυμα, γίνεται έξοδος βασικά από το loop, πάει στο end και εκτυπώνει το μήνυμα ότι βρήκαμε τον αριθμό. Έχετε κάποια απορία πάνω σε αυτό? Λοιπόν, προχωράμε. Πιο προαιρετικά στην ίδια παραδοτέο, στο C5, θα μπορούσατε να κάνετε στην ουσία ένα counter, δηλαδή μια μεταβλητή, η οποία σε κάθε loop θα αυξάνεται κατά ένα. Οπότε, όταν κάποιος βρει τον αριθμό και πάει στο end, θα μπορούσατε να κάνετε ένα echo αυτή τη μεταβλητή και να πείτε ότι κάνατε τόσες τάδε προσπάθειες. Οπότε αυτό θεωρώ είναι εύκολο. Απλά στο loop, εσωτερικά δηλαδή, βάλετε μία καινούργια μεταβλητή η οποία θα αυξάνεται κατά ένα. Τέλος, θα εκτυπώνετε τη μεταβλητή, θα λέτε έγινε στις φορές προσπάθειες. Λοιπόν, προχωράω στο 8. Το μιλάει για ανακατεύθυνση εξόδου. Όταν εμείς τρέξουμε μία εντολή ή directory, εμφανίζεται αυτή εδώ, είναι και πιο πάνω, δηλαδή αυτό είναι η έξοδος της εντολής. Σε μερικές περιπτώσεις, π.χ. όταν είμαστε μέσα σε ένα script, αυτή η έξοδος δεν μας είναι χρήσιμη. Οπότε, ίσως θα πρέπει να την οδηγήσουμε κάπου αλλού. Για παράδειγμα, σε ένα αρχείο TXT. Να οδηγήσουμε αυτή την έξοδο σε ένα αρχείο TXT, θα κάνουμε το εξής, directory. Με αυτό το σημάδι, δηλώνει φορά
δηλαδή προς τα πού θα πάει η έξοδος, βάλουμε ένα άλλο αρχείο, π.χ. το ls-file.txt. Λέμε ότι όταν βάλαμε, ορίσαμε το σημαδάκι αυτό, δεν τυπώθηκε κάτι στο command line μας, είναι κενό, η έξοδος δηλαδή είναι κενή, αλλά δούμε ότι το πάτελό μας δημιουργήθηκε το αρχείο ls-file.txt, περιέχει την έξοδο της εντολής. Αυτό αντίστοιχα γίνεται με όλες τις εντολές, όχι μόνο με τη directory. Για κάθε εντολή που υπάρχει, μπορούμε να οδηγήσουμε την έξοδο σε άλλο αρχείο κτλ. Λοιπόν, προχωράμε στο 9. Το 9 μας λέει για την εντολή exit. Νομίζω είναι προφανές ότι η εντολή exit σταματάει την εκτέλεση του προγράμματος του loop. Μπορούμε είτε να τη συντάξουμε ως απλή exit, είτε να βάλουμε μια παράμετρο capital P. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κενό αρχείο στο φάκελο. Δηλαδή, εγώ πριν δεν είχα δημιουργήσει το ls file. Για παράδειγμα, αν το τρέξω με ls file 1, θα δημιουργήσω αυτόματα αρχείο. Στην περίπτωση που υπάρχει το αρχείο, απλά θα το γράψει από πάνω. Δηλαδή, θα διαγράψει ό,τι είχε μέσα και θα περάσει τα καινούργια πάνω από τα υπάρχουσα. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει το αρχείο, θα το δεις αυτόματα αυτό ο τελεστής. Λοιπόν, έλεγα για την κάθετος β, η οποία όταν προσδιοριστεί, τότε τερματίζεται μόνο το σενάριο εντολών και όχι όλο το CMD. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για τη συνθήκη if. Είχαμε πει στο προηγούμενο εργαστήριο για την if, απλά υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, τις οποίες μπορούμε να συνδυάσουμε με την else κτλ. Μια εντολή, μια σύνταξη της εντολής είναι αυτή, δηλαδή γράφουμε if, μέσα υπάρχει συνθήκη, μέσα παρένθεση, και ξανά παρένθεση για να ορίσουμε τι εντολές εκτελεστούν, μπορεί να είναι και παραπάνω από μία. Για να τελειώσει, να σταματήσουν οι εντολές που θα εκτελεστούν πριν την παρένθεση, και κολλητά συνεχίζουμε με την else, ανοίγουμε πάλι παρένθεση και γράφουμε σύνολο εντολών που θα εκτελεστούν αν δεν είναι αληθής η πάνω συνθήκη. Επίσης, για να δούμε αν μια μεταβλητή έχει γίνει, αν έχει οριστεί, για παράδειγμα, πάνω σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα, είδαμε ότι για να ελέγξουμε αν η μεταβλητή έχει γίνει ορισμένη, οι παράμετρες δηλαδή, κάναμε ίσον, δύο διπλό ίσον, με το κενό σύνολο, δηλαδή αν δεν υπάρχει σαν μεταβλητής, δεν έχει κάποια τιμή. Αντίστοιχα, υπάρχει και η εντολή define, η οποία κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή μας επιστρέφει true εάν υπάρχει μεταβλητή, αλλιώς επιστρέφει false. Να προσέξουμε ότι στην define εδώ δεν παίρνουμε το επί της 100, δηλαδή γράφουμε απλά το όνομα της μεταβλητής, χωρίς να συμπεριλάβουμε το επί της 100. Πιο κάτω, στο C6, θα δείτε αυτά που είπα και πριν με τους τελεστές σύγκρισης. Είναι αυτή εδώ πέρα.
οι οποίοι γράφονται μέσα στη συνθήκη if και είναι εδώ η 6. Λοιπόν, στο C6 τώρα θα κάνω χρήση αυτής της define για να δείξω και πώς χρησιμοποιείται. Λοιπόν, σε έτσι μας λέει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο το οποίο θα δέχεται μία παράμετρο, αποκλειστικά μία. Δηλαδή δεν θα έχει παραπάνω ούτε καθόλου παραμέτρους. Οπότε, θα πρέπει αρχικά να δούμε αν έχει οριστεί μία παράμετρος, αλλά θα πρέπει να δούμε αν έχει οριστεί και κάποια επιπλέον. Δηλαδή, δύο παράμετροι για να ελέγξουμε μας αρκούν. Οπότε, θα κάνουμε μία if αρχικά, η οποία βασικά στην αρχή θα αποδικεύσουμε τις τιμές των παραμέτρων στις μεταβλητές P1 και P2. Δηλαδή παράμετρος 1 και παράμετρος 2. Τι θα κάνουμε τώρα. Στην συνθήκη θα χρησιμοποιήσουμε το defined. Όπως βλέπουμε το defined, η μεταβλητή που ακολουθεί δεν έχει το επί της 100 γύρω της. Οπότε λέμε ότι αν έχει οριστεί τουλάχιστον μία παράμετρος, η πρώτη δηλαδή παράμετρος, εάν έχει οριστεί δηλαδή η πρώτη παράμετρος, κάνουμε μία εμβολευμένη if, δεύτερη δηλαδή if, μέσα στην πρώτη, ελέγχουμε αν έχει οριστεί και η δεύτερη παράμετρος. Εάν έχουν οριστεί και οι δύο, δηλαδή έχουμε ορισμένες δύο παραμέτρους, πάει να πει ότι έχουμε παραπάνω από μία παράμετρο, και θα εκτυπωθεί το μήνυμα λάθος πολλές παράμετρους. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν έχει οριστεί μόνο η πάνω, δηλαδή όταν θα μπει σε αυτό το κομμάτι κώδικα, μία παράμετρος θα είναι σίγουρα ορισμένη. Οπότε, ορισμένη η παράμετρος, η πρώτη παράμετρος και μη ορισμένη η δεύτερη παράμετρος, σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μία παράμετρος. Αυτό είναι και το επιθυμητό. Τέλος, στην τελική περίπτωση, δηλαδή εάν δεν υπάρχει ούτε η πρώτη παράμετρος, θα δούμε ότι η ροή του προγράμματος θα συνεχιστεί εδώ και θα τυπωθεί ότι δεν υπάρχει παράμετρος. Θα το τρέξω να δούμε τι πηγάζει. Θα το τρέξω κενό. Μας λέει ότι δεν υπάρχει παράμετρος, όντως δεν υπάρχει. Συνέχεια θα ορίσω παράμετρο, οτιδήποτε δηλαδή. Αυτό μας λέει ότι υπάρχει μία παράμετρος και μόνο μία, οπότε είναι αυτό που θέλουμε. Θα παίξω με δύο παραμέτρους και υπάρχουν παράμετρο. Θα θυμίσω από το προηγούμενο εργαστήριο ότι οι παράμετροι σε ένα πρόγραμμα ή ένα σενάριο φιλίου ή οτιδήποτε ορίζονται με το space, με το χαρακτήρα space. Οπότε, αυτή είναι η πρώτη, αυτή είναι η δεύτερη, αυτή είναι η τρίτη, αυτή είναι η τέταρτη, αυτή είναι η πέμπτη παράμετρο. Θα το τρέξουμε 5 παραμέτρους, θα μας βγάλει ότι είναι πολύ. Περιμένω λίγο να μου πείτε αν έχετε κάποια πορεία. Συνεχίζω. Όπως είδαμε πριν, το if μπορεί να συγκρίνει α, αλλά για να κάνουμε σύγκριση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύο ίσους. Όταν το δείτε δηλαδή και σε γλώσσα, όταν θέλουμε να συγκρίνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε δύο ίσους μέσα σε μια if. Εάν θέλουμε να συγκρίνουμε αλφαρυθμικά, αυτά να
να συντηρηθούν ως προς το περιεχόμενο και όχι ως προς το αν είναι επικεφαλή ελληνικά. Για παράδειγμα, εάν εγώ εδώ κρίνω αυτά τα δύο παραδειγματικά, αυτό είναι το ένα και αυτό είναι το δεύτερο, εάν δεν βάλω την παράμετρο κάθετος I, θα μας βγάλει ότι η συνθήκη είναι ψευδής, δηλαδή ότι αυτό δεν είναι ισόμαχο. Εάν βάλω όμως την παράμετρο κάθετος I, τότε θα δούμε ότι η συνθήκη είναι αληθής, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το αν τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία. Προχωράμε στο 11. Θα μιλήσουμε πάλι για τη for, όμως αυτή τη φορά θα αναφερθούμε σε κάποια χαρακτηριστικά που έχει, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε, ας πούμε, ανάλυση γραμμών κειμένου ή ανάλυση εξόδου προγραμμάτων. Όπως βλέπουμε εδώ, είναι κάποιες συντάξεις της for. Βλέπουμε ότι με το in ορίζουμε πού θέλουμε να έχουμε είσοδο, είτε αυτή είναι ένα αρχείο, είτε είναι ένα αλφαβητικό, είτε είναι μια εντολή. Το variable βλέπουμε την τιμή της μεταβλητής. Έχουμε κάποια options, τα οποία ενεργοποιούνται στο app, το κάθετος app. Θα το δούμε πιο κάτω. Και μετά την do είναι οι εντολές οι οποίες θέλουμε να εκτελεστούν σε κάθε επανάληψη. Λοιπόν, αυτή η παράμετρος, η use back hook, στην ουσία, αντί για διπλά εισαγωγικά, θα χρησιμοποιεί μονά εισαγωγικά. Δηλαδή, εξηγεί στην παρένθεση τη χρησιμότητά της. Παρακάτω μπορούμε να δούμε στα options τι τιμές μπορούμε να βάλουμε. Παράδειγμα, υπάρχει τιμή end of line. Αυτή η τιμή, το end of line, ορίζει το πότε η for θα καταλαβαίνει πότε τελειώνει μια γραμμή. Επομένως, εάν βάλουμε εμείς end of line το σημάδι το αριθματικό, ας πούμε, το ελληνικό, όταν, ας πούμε, επεξεργαστεί μια σειρά όπως αυτή, σταματάει αυτό το σημείο. Αντίστοιχα, εάν βάλουμε την επόμενη σειρά να ξεκινάει με αυτό, κείμενο, δεν επηρεαστεί καθόλου το for, διότι θα δει ότι ξεκινάει θα το λάβει ως comment. Skip ορίζει τον αριθμό των γραμμών που θα αρνηθούν. Δηλαδή, αν έχουμε ένα αρχείο με 5 γραμμές και βάλουμε skip 2, θα ξεκινήσει από την τρίτη γραμμή και μετά. Λοιπόν, το delimiters, δηλαδή η τρίτη παράμετρος αυτή εδώ, ορίζει το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να καταλάβετε. Το delimiter είναι για να χωρίσει μία γραμμή σε επιμέρους αφαρμητικά. Παράδειγμα, εάν έχουμε εμείς αυτή τη γραμμή, για να χωρίσουμε το πρώτο με το δεύτερο, θα πρέπει να ορίσουμε ως delimiter τον χαρακτήρα space, το κενό δηλαδή. Σε διαφορετική περίπτωση, ευθείως 1. Αντίστοιχα, μπορούμε να ορίσουμε το ερωτηματικό ή όποιο άλλο θέλουμε. Λοιπόν, τώρα τα tokens αφορούν το ποια παιδεία θα πάρθουν από τη γραμμή. Για παράδειγμα, εάν εμείς βάλουμε χωριστή το κενό, έχουμε αυτή εδώ την πρόταση.
το token 1 θα είναι αυτό, το token 2 θα είναι αυτό και το token 3 θα είναι αυτό. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε συνήθως, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο εμείς να γράφουμε 1, 2, 3, μπορούμε να γράψουμε 1, παύλα 3 για να τα πάρει όλα ή μπορούμε να βάλουμε και αστερίσκο, παίρνει όλα τα tokens. Κάτω έχει ένα παράδειγμα. Αυτή τη φορά ανοίγει ένα αρχείο myfile.txt. Okay. Και θα πάμε στο σεφτά για να δείξουμε στην πράξη πώς δουλεύει αυτό. Το σεφτά δηλαδή κάνει ό,τι είπαμε πιο πάνω. Δημιουργούμε ένα αρχείο myfile.txt, το οποίο θα είναι στον ίδιο φάκελο. Έχουμε και τα υπόλοιπα, θα έχουμε και το script. Λοιπόν, αυτό το αρχείο βρίσκεται εδώ, το έχω αποθηκεύσει εγώ και περιέχει μέσα αυτά εδώ. Αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς τώρα θέλουμε να απομονώσουμε τα τμήματα τα οποία χωρίζονται με το slash, το χαρακτήρα δηλαδή. Άρα, έχουμε στο μυαλό μας ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη limiter το χαρακτήρα slash. Το token 1 θα είναι όλο το ολόκληρο αυτό, το token 2 θα είναι αυτό, είναι η γραμμή δηλαδή η ταχύτητα σύνδεσης, νομίζω ναι. Αυτό θα είναι η πόλη του Token 3. Οπότε, πρώτα απ' όλα πρέπει να ελέγξουμε αν αυτό το αρχείο υπάρχει. Για να δούμε αν αυτό το αρχείο υπάρχει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το exist, συνδυασμό με την if δηλαδή. Οπότε κάνουμε if exist, το αρχείο. Next. Πήγαινε στο label next να συνεχίσεις. Αλλιώς, εάν αυτή η συνθήκη είναι ψευδής, θα προχωρήσει σε αυτή τη γραμμή, ότι το αρχείο δεν υπάρχει και θα κάνει έξοδο. Όταν λοιπόν το αρχείο υπάρχει και πάει στη next, θα δούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη for με το slash f. Θα βάλουμε στα options το use back code, τα tokens 1 έως 3, δηλαδή το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο και την πόλη, και ως delimiter θα βάλουμε slash. Εδώ ορίζουμε μια μεταβλητή η οποία θα αυξάνεται, θα παίρνει την τιμή δηλαδή το αντίστοιχο πεδίο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να πάρουμε και το δεύτερο, θα βάλουμε E. Εδώ ορίζουμε την είσοδο, δηλαδή ότι θέλουμε να πάρουμε είσοδο από το αρχείο myfile.txt. Εδώ ορίζουμε το σύνολο των εντολών. Να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα το δούμε μια, αν δεν έχει. Νομίζω και εγώ την επερτώ. Λοιπόν, το τυπούντο A είναι το πεδίο μόνο. Αν δείσουμε χωρίς αυτό δεν τρέχει, οπότε να δούμε. Την
ουσία, με αυτή την εντολή, εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διπλά εισαγωγικά εδώ. Οπότε θα πρέπει να μπει αυτή η εντολή. Αυτή η ρύθμιση δηλαδή. Και να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Να υπάρχει. Εδώ θα δούμε ότι όταν έχω μία τιμή, το επόμενο γράμμα είναι η δεύτερη τιμή, το μεθεπόμενο είναι η τρίτη τιμή. Δεν χρειάζεται εμείς να ορίσουμε το πάνω με το αντί. Παίρνει αυτόματα. Επομένως, χρησιμοποιούμε τα γράμματα της αλφαβήτου, A, B, C, D κτλ. Για όσα διαφορετικά πεδία έχουμε. Εάν θέλουμε εμείς να ελέγξουμε, ας πούμε, μόνο τη σύνδεση, πρέπει να πάρουμε το δεύτερο πεδίο, οπότε χρειαζόμαστε μόνο τον B. Αντίστοιχα τώρα, πρέπει να συνεχίσετε αυτό το πρόγραμμα. Μέσα εδώ που κάνω εγώ echo την τιμή, θα πρέπει εσείς να βάλετε συνθήκες if και να λέτε εάν, ας πούμε, το β που είναι παράμετρος η ταχύτητα σύνδεσης, εάν η ταχύτητα σύνδεσης είναι 5-12, πρόσθεσε σε ένα counter ότι πρόσθεσε συν 1. Δηλαδή, ανέβασε την τιμή μιας μεταβλητής, ενός counter, 1. Στην ουσία, εσείς πρέπει να χρησιμοποιήσετε, έχει 3 διαφορετικές τιμές για την ταχύτητα σύνδεσης, οπότε 3 counters. Ο ένας counter θα είναι για την ταχύτητα 5-12, ο ένας θα είναι για την 1024 και ο άλλος θα είναι για την 8-192. Οπότε, εσείς κάνετε if, έχετε 3 counters και ανεβάζετε, εάν το β είναι ίδιο με την τιμή, το αντίστοιχο counter για τα 1. Και στο τέλος, τυπώνετε την τιμή του counter και λέτε τόσοι χρήστες έχουν 1024, τόσοι 248 και τόσοι 892. Νομίζω ότι το 248 είναι λάθος, γιατί δεν έχει κανένα χρήστη με 248. Και κάνετε το με 512. Λοιπόν, πάμε και στο α5. Λοιπόν, λέει να δούμε τι κάνει παράμετρος σε. Αυτό είναι εύκολο. Είπαμε directory, βοήθεια. Παράμετρος σε μας δείχνει στο μέγεθος των αρχείων το διαχωριστή που χωρίζει τις χιλιάδες. Οπότε, χωρίς αυτή την παράμετρο, παύλα σε, δεν έχει διαχωριστεί. Για να παίξουμε directory εδώ, βγάζει αυτό, χωρίς την παράμετρο, έχει την τελεία. Αυτό θα είναι χρήσιμο γιατί εσείς, το επόμενο πρόγραμμα, το C8, θα πρέπει να κάνετε, όπως είπαμε και πριν, να χωρίσετε αυτή εδώ την έξοδο, με τον διαχωριστή, εδώ ας πούμε είναι το κενό, και να δείτε, να απομονώσετε μόνο αυτά τα νούμερα, τα οποία είναι το μέγεθος των αρχείων. Οπότε, μόλις απομονώσετε αυτά τα νούμερα, θα βάλετε έναν counter πάλι, ο οποίος θα κάνει sum, στην ουσία δηλαδή θα προσθέτει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, τέταρτο κτλ. Και τέλος θα βγάλει ένα συνολικό αριθμό bytes για το τρέχον τέτοιο καφάκελο. Λοιπόν, okay, έχουμε κάποια άλλη απορία.
Λοιπόν, να σας πω τώρα τι είναι οι τέσσερις γένες για το MTS. Λειτουργικά θα κάνετε ένα script το οποίο σε Windows, έτσι, το οποίο θα τυπώνει Hello World και την τιμή της πρώτης παραμέτρου. Δηλαδή, θα είναι όπως το Hello World που κάναμε στο προηγούμενο εργαστήριο και απλά θα τυπώνει την πρώτη παράμετρο που παίρνει στο command line. Για παράδειγμα, να τρέξω εγώ ένα ο Δημήτρης πρέπει να μας βγάζει ως έξοδο Hello World Δημήτρης. Αν δεν οριστεί παράμετρος, θα βγάζει και το Hello World. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν έχετε άλλη απορία, δεν έχουμε χρόνο, στείλτε μου στο mail. Το email μου το έχετε, είναι και στο class. Οπότε, θα λέμε στο επόμενο εργαστήριο.